Καταρχήν το εργοστάσιο δεν πωλείται. Και το σημειώνω αυτό. Πράγματι, η Αγροτική Τράπεζα θέλει να ασχοληθεί με το ζήτημα της πιθανής πώλησης της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης. Θα κάνει μια προκήρυξη που δεν την έκανε ακόμη. Μια προκήρυξη η οποία θα αφορά την πρόσληψη ενός ειδικού, ενός τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα εξετάσει όλες τις πιθανότητες πώλησης της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης. Είμαστε πολύ μακριά από το να υλοποιηθεί ένα τέτοιο ζήτημα. Εάν μου επιτρέπετε, γιατί έχω δύο ιδιότητες, μία του Υφυπουργού Εσωτερικών, αλλά και μία του βουλευτή του νομού, θέλω να κάνω την εξής κρίση. Η τράπεζα έχει λόγους να κάνει το πρώτο βήμα για να σώσει το δικό της το χαρτοφυλάκιο και μέσα στην προσπάθειά της έχει σαν στόχο να δημιουργήσει εικόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον κύριο Αλμούνια και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκτίμηση για το εάν θα φτάσουμε τελικά στην πόλη της ελληνικής βιομηχανίας είναι μια δική μας εκτίμηση. Είναι κολοσιαίο λάθος να προεξοφλούμε την πώληση. Είναι κολοσιαίο λάθος. Είναι σαν να πυροβολούμε τα πόδια μας. Έλεος για το Θεό, ας είμαστε προσεκτικοί και ας κάνουμε έτσι, ας είμαστε προσεκτικοί και μετρημένοι. Βεβαίως, επειδή μιλάμε για την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης και ειδικότερα για το εργοστάσιο της Ορεθιάδος, αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει να κρατήσουμε τα εργοστάσια και ιδιαίτερα αυτό το εργοστάσιο λειτουργία. Εάν δεν σπίρουμε τέτοια, εάν δεν έχουμε πρώτη ύλη, εάν το εργοστάσιο δεν δουλέψει, τότε δεν θα πρόκειται για βιομηχανία, θα πρόκειται για μια... 20. Να χρησιμοποιήσω μια λέξη έτσι που δεν είναι η καλύτερη, αλλά θέλω να δώσω έμφαση, τότε θα πρόκειται για ντουβάγια. Όποιος λοιπόν νοιάζεται για το εργοστάσιο, το πρώτο για το οποίο θα πρέπει να νοιαστεί είναι για την τετροκαλλιέργεια. Να νοιαστεί για την πρώτη ύλη, για να λειτουργήσει το εργοστάσιο. Η συζήτηση περί πώλησης ημί της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης δεν έχει κανένα απολύτως νόημα εάν δεν σώσουμε την τετροκαλλιέργεια στην πατρίδα μας. Τώρα για την τετροκαλλιέργεια είχα κάνει μια επιστολή στον κύριο Σκανδαλίδη, στον συνάδελφό μας, μια επιστολή στην οποία με βοήθησαν στελέχη της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης εδώ από την Ορεθιάδα και μέσω της οποίας επισήμανα τα εξής. Ότι η τετροκαλλιέργεια είναι μια σταθερά εναλλακτική λύση για τις περιοχές εκείνες που έχουν εκτατικές καλλιέργειες. Μια σταθερά εναλλακτική λύση εδώ και πέρα. Η άποψή μου ήταν και εδώ οι αγρότες της περιοχής το αντιλαμβάνονται πολύ καλά ότι δεν είναι δυνατόν κανένα αγροτικό νοικοκυριό, κανένας καλλιεργητής να θεωρεί ότι έχει ασφαλή οικονομική πορεία εάν επιδίδεται σε μόνο καλλιέργεια. Εάν καλλιεργεί ένα μόνο προϊόν, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε διάφορες καλλιέργειες και μια, επαναλαμβάνω, σταθερά εναλλακτική λύση εδώ και δεκαετίες είναι το δεύτερο. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο επισήμανα και στο οποίο θέλω να σταθώ ιδιαίτερα είναι ότι η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης προσέφερε και μια τεχνογνωσία εδώ και πολλά χρόνια στους αγρότες. Τους έμαθε να είναι καλλιεργητές. Όσοι ασχολήθηκαν με τα τέφλα στην περιοχή μας, είναι αυτοί που είναι καλλιεργητές αγρότες ή θα έλεγα είναι οι καλύτεροι αγρότες. Και δεν αφορά αυτό το καλύτερο μόνο την επίδοσή τους στην τετροκαλλιέργεια, αφορά την επίδοσή τους σε όλες τις καλλιέργειες. Επομένως, η τετροκαλλιέργεια αποτελεί ένα περιουσιακό στοιχείο για την πατρίδα μας, αφενός με, γιατί η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης έχει μια εξαιρετική γεωπονική υπηρεσία, η οποία δημιουργεί καλλιεργητές αγρότες σε μια εποχή που τους χρειαζόμαστε, γιατί είναι γνωστό ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό αρκετοί αγρότες πηγαίνουν στα χωράφια και υποδίονται ότι τα καλλιεργούν, υποδίονται ότι τα σπέρνουν και τα αποτελέσματα τα έχουμε εισπράξει και τα εισπράττουμε ως χώρα και στην αγροτική οικονομία και όχι μόνο. Περιουσιακό στοιχείο λοιπόν, η γνώση την οποία παρέχει
η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης στην τεχνοκαλλιέργεια και μέσω της τεχνοκαλλιέργειας σε όλες τις καλλιέργειες. Περιουσιακό στοιχείο, πολύ σημαντικό, η εναλλακτική, η σταθερά εναλλακτική δυνατότητα που μας παρέχεται σε αυτή την περιοχή. Εκείνο λοιπόν που θέλω να πω και να τονίσω ιδιαίτερα είναι να κάνω ένα κάλεσμα στους αγρότες της περιοχής, ιδιαίτερα στους μεγάλους και καλούς καλλιεργητές, να σώσουμε την τεχνοκαλλιέργεια. Και μπορούμε να το κάνουμε. Εξακολουθεί να είναι μια αποδοτική καλλιέργεια. Να μην ξεγελιόμαστε από το ότι παρουσιάστηκε στην φετινή χρονιά, παρουσιάστηκαν εναλλακτικές ανταγωνιστικές καλλιέργειες να φαίνεται ότι έχουν καλύτερες αποδόσεις. Δεν θα έχουν πάντα. Δεν θα έχει ο ηλιόσπορος την απόδοση που εμφανίζεται να έχει φέτος. Δεν είναι βέβαιο ότι θα έχει τον χρόνο. Δεν είναι βέβαιο ότι άλλες καλλιέργειες όπως η ηλιοκράμβη που επίσης πληροφορούμε ότι επεκτείνεται στην περιοχή ότι θα έχει τις ίδιες αποδόσεις και τον χρόνο. Εάν φύγει η τεχνοκαλλιέργεια δεν θα έχουμε αυτή την εναλλακτική λύση του χρόνου. Σε αυτή την προσπάθεια επικοινωνήσαμε και με την Αγροτική Τράπεζα και με την διοίκηση της εταιρείας να πάρει κάποια μέτρα. Και ανακοινώνουμε σήμερα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία ίσως θα έχετε πληροφορηθεί. Πρώτον, καλούμε τους αγρότες να σπείρουν τέφλα και να πάρουν το σπόρο με 20% έκπτωση από την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Καλούμε τους αγρότες να σπείρουν τέφλα και να πάρουν όλα τα φυτοφάρμακα με 20% έκπτωση. Είναι μια στήριξη της τάξης των 7 έως 8 ευρώ κατά στέμμα. Θέλω σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι εμείς στην προσπάθεια για τη στήριξη της τετροκαλλιέργειας είχαμε αναλάβει πρωτοβουλίες, κινήσαμε γη και ουρανό και πετύχαμε να εντάξουμε τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ όλες τις περιοχές και όχι μόνο τις παρεύρειες. Αναφέρομαι στο τρίγωνο με τα 4.000 στρέμματα και ήταν μια σημαντική και μεγάλη επιτυχία. Επίσης θέλω να σας πω ότι παρουσιάστηκε, έτσι, δημιουργήθηκε μια απογοήτευση γιατί η συνδεδεμένη φέτος ήταν στα 27-27,5 ευρώ περίπου, ενώ είχαν δημιουργηθεί προσδοκίες ότι θα είναι πάνω από 30. Αλήθεια είναι αυτό. Να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι κάνουμε μια προσπάθεια να υπάρχει μια διόρθωση. Είμαστε, κρατάμε ζωντανό το θέμα, να υπάρχει μια διόρθωση στην απόδοση της συνδεδεμένης για την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο. Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα τα καταφέρουμε, αλλά σας λέω ότι δεν έχει κλείσει το ζήτημα. Όλη αυτή η υπερπροσπάθεια, τόσο λεπτομερής που σας περιγράφω, γίνεται γιατί έχουμε ένα στόχο. Στην πατρίδα μας, στον Εύρο, στην Ορεστιάδα ιδιαίτερα, η τετροκαλλιέργεια και το εργοστάσιο είναι μέγα οικονομικό ζήτημα. Αφορά την επιβίωση της περιοχής. Γι' αυτόν τον λόγο επιμένω. Και θέλω να κλείσω τον κύκλο των επιχειρημάτων μου λέγοντας το εξής. Ότι εφέτος, στη φετινή καλλιεργητική περίοδο, θα υπάρχει και πάλι συνδεδεμένη. Αυτή η συνδεδεμένη θα κυμανθεί γύρω στα 30 ευρώ, αλλά από το 2012 έχει εξασφαλιστεί από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο Γεωργίας ότι θα υπάρξει ολοκληρωμένη διαχείριση στο τέφλο. Ολοκληρωμένη διαχείριση στο τέφλο σημαίνει μια απόδοση 50 ευρώ κατά στρέμμα. Δηλαδή τη χρονιά, το 12, που θα χάσουμε τη συνδεδεμένη, δεν θα υπάρχει, θα χάνουμε τα 30 ευρώ κατά στρέμμα, θα έχουμε την απόδοση ανά στρέμμα των 50 ευρώ που προκύπτουν από την ολοκληρωμένη διαχείριση. Να το πω διαφορετικά. Του χρόνου θα είναι μια πολύ ελκυστική καλλιέργεια.